Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Καλώς ήλθατε στο πρωτάθλημα Sky, 10η αγωνιστική μέρα. Άνοιξε η αυλία της χθες με τη νίκη της ΑΕΚ επί του Πανιωνίου με 3-2. Συνεχίζεται σήμερα. Θα ολοκληρωθεί το βράδυ με τη συνάντηση του Σταδίου Καραϊσκάκη, όπου ο Ολυμπιακός παίζει με τον Ηρακλή, παιχνίδι που θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσετε σε απευθείας μετάδοση από τηλεόραση του Sky. Πριν περάσω στα αποτελέσματα, να σας παρουσιάσω αμέσως τους δύο αποψινούς φιλοξενούμενούς μας. Δεξιά μου, ο γνωστότατος προπονητής, ο κύριος Νίκος Αλέφαντος. Yeah. Καλησπέρα σας. Και αμέσως δίπλα ο Μιλίκο Πάντιτς, ο Άσος του Πανιωνίου. Σέρβος Άσος του Πανιωνίου. Να περάσουμε αμέσως να δούμε τα αποτελέσματα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν τελειώσει σε όλα τα γήπεδα οι αγώνες. Στα περισσότερα όμως έχουν ήδη οι διαιτητές φυρίξει τη λήξη των παιχνιδιών. Για να δούμε λοιπόν τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής. Σε 10η αγωνιστική μέρα, επαναλαμβάνω, πρώτη εθνική κατηγορία. Σκόντα Ξάνθη, Ιωνικός 1-0. Το παιχνίδι δεν έχει τελειώσει μέχρι στιγμής. Παναθηναϊκός, τώρα με πληροφορούν, τελείωσε. Τελικό αποτέλεσμα. Σκόντα Ξάνθη, Ιωνικός 1-0. Τελικό αποτέλεσμα. Όλα τα αποτελέσματα που θα δείτε είναι τελικά, εκτός από το παιχνίδι του Χαριλάου, όπου ο Άρης με τον Εθνικό παίζουν ακόμα, είναι στο 0-0. Σκόντα Ξάνθη λοιπόν, Ιωνικός 1-0, Παναθηναϊκός Λεβαδιακός 5-0, Όφι Εδεσαϊκός 1-0, ΠΑΟΚ Λάρισα 5-0, να λοιπόν που έχουμε τα σκόρ της ημέρας σε Ολυμπιακό στάδιο και στάδιο Τούμπας, Αθηναϊκός Απόλλων Αθηνών 0-1, μεγάλη νίκη της ομάδας Ριζούπολης, Άρης Εθνικός 0-0 επί του παρόντος και Καβάλα Δόξα Δράμας 1-1, χθες επαναλαμβάνω Πανιόνιος ΑΕΚ 2-3, Ολυμπιακός Ηρακλής παίζουν στις 8.30 το βράδυ, παιχνίδι που θα τα δώσει απευθείας τηλεόραση του Sky. Να θυμηθούμε και τον διαγωνισμό μας. 5 γκολ ζητάμε, τα 5 καλύτερα από εσάς. Για να δούμε ακριβώς. Δείτε τα 5 καλύτερα γκολ της 10ης αγωνιστικής. Ψηφίστε τα 3 κατά τη γνώμη σας καλύτερα γκολ στα τηλέφωνα 64-03-016 και 64-03-017 και κερδίστε ένα ρολόι ελές της σειράς Liberté αξίας 130.000 δραχμών προσφορά του Time Center. Αυτά κυρίες και κύριοι γίνονται μέχρι στιγμής. Κύριε Αλέφαντε, η πρώτη εκτίμηση από αυτά τα αποτελέσματα που αν μη τι άλλο είναι φυσιολογικά. Έτσι βλέπω. Δεν νομίζω ότι υπάρχει η έκπληξη η μεγάλη. Το παιχνίδι ιδίως Αθηναϊκού Απόλλων ήταν ανοιχτό. Είναι ένα τοπικό ντέρμπι, μπορώ να πω Αθηναϊκό. Γι' αυτό και χαρακτήρισε μεγάλη την νίκη της ομάδας. Οπωσδήποτε και υπήρχαν μέσα και το 1 και το Χ και το 2 που λέμε έτσι πως έχουν. Σαφώς. Αλλά νομίζω έχουν έρθει φυσιολογικά. Δεν υπάρχει. Στην κορυφή δεν έχουμε καμία αλλαγή. Μεγάλη, οι 5 βαθμοί παραμένουν. Και άνετα κερδίσανε ο Παναθηναϊκός ας πούμε με τη Λιβαδιά. Ο ΠΑΟΚ ήταν μια. Δηλαδή περίμενε ότι μπορεί να κέρδιζε ας πούμε τη Λάρισα γιατί δεν έχει παρουσιάσει κάτι το σταθερό η Λάρισα. Όχι, αλλά το 5-0 είναι βαρύ. Βαρύ. Είναι βαρύ πολύ. Μάλιστα. Μιλίνκο Πάντιτς. Δυσαρεστημένος από τη χθεσινή ήττα της ομάδας από την ΑΕΚ. Δεν είμαι ευχαριστημένος. Η ομάδα πήγε χτες πάρα πολύ καλά, αλλά δεν μας έδινε ένας άνθρωπος να πάρουμε το χειρότερο χ. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η μπάλα. Να δούμε αμέσως τώρα τι έγινε χθες, κυρίες και κύριοι, στον αγώνα του Πανιωνίου με την ΑΕΚ και αμέσως μετά θα συζητήσουμε για αυτόν τον αγώνα. Η επίτευξη του δευτέρου γκολ της ΑΕΚ ήταν η αρχή των κακών που σημάδευσαν τα τελευταία 32 λεπτά του αγώνα και την ένταση των αποδυτηρίων. Μας σφύριξε πριν αυτό, εκεί ήταν το παράπονο μας, όχι ότι μπήκε το γκολ. Ότι σφύριξε ο διαιτητής. Σφύριξε τον αέρα ο διαιτητής. Τώρα τη σφύριξε και μετά κάνει και δείχνει τη σέντρα. Τα δύο ημίχρονα έμοιαζαν να ανήκουν σε διαφορετικά παιχνίδια, αλλά υπήρξαν και στα δύο αξιόλογες στιγμές. Η παλιά από τον Σαβανάτζοβιτς για τον Κοπιτσί που μπαίνει μες στην περιοχή. Πρόλαβε τελευταία στιγμή σε κόρνερ ο Βόκολος μετά από την προβολή του Ναλιτζή. Ο Κασάπης είναι στο έδαφος, ο Μανολάς στην καλή παλιά για τον Χάρη Κοπιτσί. Ο οποίος εδώ στο παλιό του σπίτι είναι γρήγορος, προλαβαίνει την μπάλα και γυρίζει για τον Κωστή. Ο Κωστής μες στην περιοχή, το σουτ, μπλοκάρει ο Απαδιωτάκης. 16ο λεπτό στη Νέα Σμύρνη, ο Φίσας με τον Πάντιτς είναι πάνω στην μπάλα. Ο Πάντιτς εκτελεί σε κόρνερ ο Ατματζίδης, πολύ ωραία. Ο Τόνης Αβεύσκη πάνω στην μπάλα, το εκτελεί πάνω στο τείχος. Νέο σουτ, η μπάλα out. Σαμπανάτζοβιτς ανοίγεται από δεξιά, έκοψε την μπάλα ο Κοπιτσής. Κάνει και το σουτ με το δεξί, με φάλτσο. Κουρμπανάς Μάτζιος. Ξέφυγε ωραία από τον Σαβεύσκη. Πέρασε την παλιά για τον Φίσα, κοντά το Μανολάς. Φίσα στη σέντρα με τα αριστερό. Η μπάλα δεν μπήκε στα δίχτυα, ο Τζούλης έκανε κάτι σαν πάσα εκεί, στον Ατματζίδη. Την πρώτη καλή ευκαιρία την είχε η ΑΕΚ. Εμείς είχαμε μια πάρα πολύ καλύτερη ευκαιρία με τον Τζούλη.
Δυστυχώς δεν μπορούσαμε να βάλουμε τον γκολ. Ο Μίλινκο Πάντιτς, αυτό το φάουλ που έχει κερδίσει ο Πανιόνιος, ίσως να μην είναι η καλύτερη του θέση. Αφήνει ο Κουρμπανάς το σουτ. Εκπληκτική επέμβαση από τον Ατματζίδη σε πλάγιο. Κοπιτσής ανοίγει δεξιά για τον Κωστή. Η σέντρα σιρτή για τον Δημητριάδη, out. Τόνι Σαβεύσκη και τη Μούρκετς πάγια πάνω στην μπάλα για αυτό το φάουλ που έχει κερδίσει η ΑΕΚ. Να δούμε ποια θα είναι η κατάληξή του. Μία από τις λίγες τελευταίες φάσεις του πρώτου ημιχρόνου. Ο διαιτητής φτιάχνει ακόμα το τείχος. Ο Σαβεύσκη εκτελεί. Η μπάλα περνάει πολύ λίγο έξω από το αριστερό κάθετο δοκάρι του Αμπαδιωτάκη. Τη Μούρκετς πάγια και Τόνι Σαβεύσκη είναι κοντά στην μπάλα, ετοιμάζονται. Πάτησε ο Σαβεύσκη το σούτο και τσπάγια. Άου την μπάλα. Και τσπάγια με την μπάλα για την ΑΕΚ. Πάτησε για τον Κωστή. Αυτός το Σαμπανάτζοβιτς. Σαμπανάτζοβιτς έχει χώρο. Περνάει για τον Κετσπάγια πολύ ωραία. Η μπάλα γκολ. Το 1-0 λοιπόν για την ΑΕΚ εδώ στη Νέα Σμύρνη από τον Τιμούρ Κετσπάγια. Έχουν περάσει 5 λεπτά από την έναρξη του δευτέρου μέρους. Ήταν μια πολύ οργανωμένη επίθεση από πλευρά ΑΕΚ. Η παλιά από τον Πάντιτς τώρα είναι πολύ καλή. Ο Φίσας από δεξιά. Δεν μπόρεσε ο Μουρατίδης. Ο Ατματζίδης έπεσε στα πόδια του. Εκπληκτική φάση για τον Πανιόνιο. Ακριβώς με την σέντρα. 7 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο εδώ στη Νέα Σμύρνη. Η ΑΕΚ προηγείται με το μόλις προδηλέπτου γκολ του Κετσπάγια. Και η μπάλα είναι στα δίχτυα. Ισοφαρίζει ο Μίλικο Πάντιτς με αυτό το άψογα εκτελεσμένο απευθείας χτύπημα φάουλ. Και τον βλέπετε που έχει φτάσει, πανηγυρίζει εκεί με τους φίλους του Πανιωνίου. Το κοντράστ των συναισθημάτων. Μόλις πριν από 2 λεπτά η ΑΕΚ πέτυχε το πρώτο της τέρμα με τον Κετσπάγια. Λίγο πριν ο Μίλικο Πάντιτς ισοφαρίζει σε 1-1 με αυτό το άψογα εκτελεσμένο χτύπημα φάουλ, το οποίο τώρα ξαναβλέπετε. Βάλαμε γκολ, αλλά πάλι δεύτερη τρίτη φορά στο πρωτάθλημα. Αμέσως μετά ένα λεπτό αφήνουμε ένα αντίπαλος να μας ισοφαρίσει. Έχει κάνει και τις δύο του αλλαγές λοιπόν ο Πανιόνιος. Τόνι Σαβεύσκη σε αυτό το φάουλ για την ΑΕΚ. Πήδηξαν πολύ για κεφαλιά ο Παπαδόπουλος. Και πάνω στη γραμμή σχεδόν ο Μάτζιος παραχωρεί πλάγιο. Τόνι Σαβεύσκη εκτελεί και αυτό το φάουλ. Η κεφαλιά από τον Δημητριάδη και το 1-2 για την ΑΕΚ. Εν όλος ο Πανιόνιος είναι απάνω στον διαιτητή τον κύριο Καλαθενό, προσπαθώντας να τον αποτρέψει από το να πάει στη σέντρα. Χωρίς να θέλω να μειώσω την νίκη της ΑΕΚ, αυτό το τονίζω, νομίζω ότι στο δεύτερο γκολ αδικηθήκαμε. Ο διαιτητής ξεκινάει το φάουλ, φεύγει μπάλα από τα πόδια του, νομίζω Σαβεύσκη ήταν, σηκώνεται στον αέρα και στον αέρα σφυρίζει φάουλ. Δείχνει το σημείο του φάουλ, μπαίνει τον γκολ και ξαφνικά μετά δείχνει και τη σέντρα, προσέκληση όλων. Από εκεί πέρα δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο πάνω σε αυτό. Παρόμοια φάση στην ΑΕΚ, στην περιοχή της ΑΕΚ, θα την έδινε ο διαιτητής γκολ. Τι να πω τώρα, δεν ξέρω, δεν είμαστε προς αυτό το θέμα. Ξέρουμε ότι σίγουρα η αντιμετώπιση δεν είναι ίδια. Αυτό δυστυχώς είναι γεγονός. Τώρα από εκεί πέρα είναι θέμα καθαρά του διαιτητή. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο πάνω σε αυτό. Ούτε ήταν φάουλ, ούτε ήταν offside. Και νομίζω ότι είναι καθαρό γκολ. Αν δεν είναι φάουλ, δεν είναι offside, τι είναι άλλο από γκολ. Έτοιμος να εκτελέσει αυτό το φάουλ για τον Πανιόνιο. Πολύ για κεφαλιά. Ο Κουρμπανάς έστειλε την μπάλα out από πολύ ευνοϊκή θέση. Σαμπανάτζοβιτς για τον Κωστή τώρα που είναι από δεξιά. Με αντίπαλο τον Φίσα. Κωστής κάνει τη σέντρα. Ο Πλασέο Δημήτρη, ο Σαλαβάκος. Και το 3-1 για την ΑΕΚ εδώ στη Νέα Σμύρνη. Σαν σε προπόνηση ο Δημήτρης Σαλαβάκος πετυχαίνει το τρίτο γκολ για την ομάδα του. Όταν από δεξιά ο Χρήστος Κωστής έκανε την παλιά, ο Σαλαβάκος πετάχτηκε. Και με ένα υποδειγματικό πλασέ έγραψε το Πανιόνιο ΣΑΕΚ 1-3. Ο Πάντιτς σε αυτό το κόρνερ για τον Πανιόνιο. Η μπάλα ψηλά. Ο Βόκολος με το κεφάλι. Ο Κουρμπανάς προσπαθεί. Κέρδισε ο Ναλιτζής. Το σουτ, η μπάλα γκολ. Το γκολ από τον Κουρμπανά. 2-3 μειώνει ο Πανιόνιος. Να λοιπόν ένας καταιγισμός τερμάτων στο δεύτερο μέρος. Ο Κουρμπανάς, τον οποίο ξαναβλέπουμε εδώ, κεραυνοβόλησε με το αριστερό τον Ηλία Ατματζίδη. Γράφοντας 36 λεπτά μετά την έναρξη του δευτέρου μέρους στο Πανιόνιο ΣΑΕΚ 2-3. Και δίνοντας νέο ενδιαφέρον και πάλι στο παιχνίδι. Σίγουρα είχαμε εμείς πρώτο 1-0, μετά φάγαμε ίδιο λεπτό γκολ από δικό μας λάθη. Μετά είχαμε 3-1 και φάγαμε πάλι ίδιο λεπτό γκολ, δεύτερο γκολ. Εμείς φταίμε, αλλά νομίζω ότι κερδίσαμε δίκαια. Είμαστε καλύτεροι, νομίζω, στο όλο παιχνίδι και πρέπει να συνεχίζουμε έτσι. Ο Μίλικο Πάντιτς, αυτό το φάουλ απευθείας για τον Πανιόνιο. Ο Βόκολος προσπάθησε εκεί να βάλει την μπάλα στα δίχτυα, όμως ήταν περισσότερο απόκρουση η κεφαλιά του. Μεγάλη ευκαιρία για τον Πανιόνιο να ισοφαρίσει. Αφήνει ο Σαραβάκος για πολλωστή φορά, ο Τζανετής δεν ξεγελιέται. Ο Κασάπης πάνω στον Τζανετή. Κουρμπανάς, η μπάλα στην περιοχή.
Η παλιά για τον Κλίσαρη, τον Πλασέο, ο Ατματζίδης μπλοκάρει την μπάλα με δεύτερη προσπάθεια και οι παίκτες του Πανιωνίου εφορμούν τον επόπτη, ο οποίος έχει δείξει offside. Παρ' όλα αυτά η φάση είχε χαθεί ούτως ή άλλως για τον Πανιώνιο. Υπάρχουν έντονα επεισόδια εκεί γύρω από τον διαιτητή κύριο Καλαθενό, ο οποίος πρέπει να έχει δείξει κόκκινη κάρτα. Τώρα σε ποιον είναι δύσκολο να σας πούμε από τώρα, θα δούμε ποιος θα βγει. Πρέπει να είναι πάντως ο Κλίσαρης. Μετά από 3-1 που έπρεπε παιχνίδι να τελειώνει πιο ήρεμα και πιο εύκολα, εμείς το κάναμε πιο δύσκολο και έπρεπε σε 2-3 φάσεις να δεχτούμε και το τρίτο γκολ. Και η σοφάριση μετά, η σοφάριση μπορούσε, ποιος θα ξέρει, ποιος θα τελειώνει το παιχνίδι. Είχαμε πάρα πολλές ευκαιρίες, τουλάχιστον τα τελευταία λεφτά, και νομίζω θα ήταν δίκαιη η ισοπαλία σε αυτό το παιχνίδι. Μια ήττα δεν φέρνει την καταστροφή, έτσι. Σίγουρα όχι, η ΑΕΚ είναι μεγάλη ομάδα. Εντάξει, χάσαμε ένα παιχνίδι, δεν χάσαμε τίποτα παραπάνω. Νομίζω ότι η συνέχεια είναι δική μας. Έχουμε κάποια παιχνίδια πολύ κάπως πιο εύκολα. Άμα τα πάρουμε, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Μπορεί η ΑΕΚ να πλησιάσει τον Παναθηναϊκό και να έχει ελπίδες, πιστεύεις? Εγώ δεν θέλω να πω. Εμείς πρέπει να συνεχίζουμε έτσι όπως τελευταία παιχνίδια που παίζαμε στο πρωτάθλημα που κερδίσαμε και Φιλαδέλφια και έξω από Φιλαδέλφια και πρέπει να παίζουμε έτσι. Αυτά έγινε κυρίες και κύριοι στη Νέα Σμύρνη. Περνάμε αμέσως στο Ηράκλειο να δούμε τι ακριβώς έγινε στον αγώνα του Όφη με τον Εδεσαϊκό. Ο Μαχλάς με αντίπαλο τον Θεοδωρίδη. Πάντα ο Μαχλάς μέσα στη μεγάλη περιοχή. Γυρίζει όμως εκεί. Ο Ράμπουτς είναι σε καλή θέση και μπλοκάρει. Πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι για τους κριτικούς. Όλα έτοιμα για να εκτελεστεί το φάουλ. Ο Βάβολος τελικά απευθείας κοντράρει. Μπάλα όμως ο Ράμπουτς είναι σε καλή θέση και μπλοκάρει. Κουστανίδης, Μαχλάς και Τζουγκάνοβιτς πλασάρονται. Απευθείας το φάουλ από τον Φραντζέσκο. Έχει αρκετό φάλτσο. Κοντράρει και στο τείχος και έχουμε το πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι που κερδίζουν οι κριτικοί. 14ο λεπτό στο παιχνίδι, ένα φάουλ με τον Κώστα Φραντζέσκο από τα αριστερά. Η μπάλα θα κάνει κεφαλιά από τον Κουστανίδη όμως δεν είναι δυνατή. Ο Ράμπουτς μπλοκάρει. Ο Φραντζέσκος είναι έτοιμος να εκτελέσει το φάουλ. Απευθείας το φάουλ πολύ καλό, η μπάλα βγαίνει κόρνερ τελικά. Το κόρνερ από τον Φραντζέσκο, η κεφαλιά που γίνεται προς τα πίσω από τον το σούτ από τον Σκέτσο, η μπάλα όμως δεν περνάει τη γραμμή καθώς ο Ράμπουστιτς γονατιστός την μπλοκάρει. Νέο κόρνερ για τον Όφη, τον Φραντζέσκο, καλοτραβηγμένο, κεφαλιά από τον Μαχλά και το 1-0. Τελικά το κόλ το έβαλε ο Γιάννης Μικοβέλης, ο οποίος κόθηκε στο πρώτο δοκάρι της ευθείας του Ράμπουστιτς και με κεφαλιά νίκησε δύο προσωπικούς αντιπάλους που έπεσαν επάνω στην μπάλα για να την απομακρύνουν. 1-0 λοιπόν για τον Όφη, ακριβώς με τη συμπλήρωση του 30 λεπτού στο παιχνίδι. Θέλεται το φάουλ τον Φραντζέσκο. Δεν μπορεί ο Σουβάνοβιτς να κάνει την προβολή. Out, καλή ευκαιρία του Όφη στις πρώτες στιγμές του δεύτερου ημιχρόνου. Μαχλάς και Τζουγκάνοβιτς μπερδεύονται. Νικητής ο Νίκος ο Μαχλάς. Κόντρες επί κόντρες. Λάθος και άλλο Τζολάκοφ. Το σούτ που γίνεται από τον Βάβουλα παρολίγο να εφηδιαστεί. Ο Ράμπουστιτς την μπάλα έχει αρκετό φάλτσο. Όμως τελευταία στιγμή ο έπειρος πορτιέρο του Εδεσαϊκού γύρισε το σώμα του προς τα αριστερά και μπλόκαρε την μπάλα. Η παλιά όμως γίνεται πολύ καλή από τον Βέλης για τον Κώστο Φραντζέσκο. Μονοκόμματο σούτ από τον Φραντζέσκο. Φοβερή ευκαιρία από τον το μέσο επιθετικό του Όφη να κάνει το 2-0. Όμως η παλιά για τον Αλεξανδρίδη. Σέντρα του για τον Τσολάκοφ. Παρολίγο το αυτογκόλ από τον Πουστανίδη. Είναι και ο Βάβουλας. Πλασαριστά το σούτ από τον Βάβουλα είναι καλό. Η μπάλα όμως είναι out. Μαχλά. Οι κόντρες ευνοούν τον Νίκο τον Μαχλά, ο οποίος είναι σε μεγάλη περιοχή. Κάνει και το σούτ όμως. Προτού η μπάλα περάσει τη γραμμή, ο Ράμπουστιτς δίνει ένα νέο στόπ στις προσπάθειες και στις επιθυμίες των κριτικών να καθαρίσει το παιχνίδι, σημειώνοντας ένα δεύτερο γκολ. Αλεξανδρίδη, η παλιά για το Μητεπί, δεν είναι offside, το Μητεπί είναι έτοιμος να μπει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τελικά το σούτ, η μπάλα όμως λίγο out από το κάτω δοκάρι του Ποσάδα. Αυτά είναι στο Ηράκλειο. Να συνδεθούμε τώρα ζωντανά με το Ηράκλειο. Να καλησπερίσουμε τον Ανδρέα Τζίφα. Ανδρέα, καλησπέρα. Έστω καλησπέρα. Και δύσκολα ο Όφη κέρδισε με ένα 0 ή όχι? Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα, Χάρη. Ο Όφη κέρδισε με ένα 0 τον Εδεσαϊκό και συνέχισε την επέλασή του στο πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής, στο 18ο επαγγελματικό πρωτάθλημα. Πολύ πιο δύσκολα λοιπόν από ό,τι δείχνει το τελικό 1-0. Ο Όφη επιβλήθηκε επί του Εδεσαϊκού, ο οποίος ήταν μαχητικός και στο δεύτερο ημίχρονο πίεσε την εστία του Χωσάδα. Για να ισοφαρίσει τελικά δεν τα κατάφερε. Πρόσωπο της ημέρας σήμερα ποιος άλλος από τον Δημήτρη Τομούτα, τον ομογενή από την Γερμανία, που φόρεσε σήμερα για πρώτη φορά στην καριέρα του την φανέλα του Όφη. Οι φίλοι τηλεθεατές του Όφη που δεν ήρθαν σήμερα στο γήπεδο έχουν τη χαρά να τον δουν δίπλα μας να κάθεται. Να τον καλωσορίσουμε λοιπόν στην Ελλάδα. Δημήτρη, καλώς ήρθες. Τελικά οι Έλληνες φίλαθλοι σε γνώρισαν με την συμμετοχή σου στην εθνική ομάδα, τη Μεσογειακή Εθνική Ομάδα το 1991. Γιατί άξιζε τόσο πολύ να έρθει στην Ελλάδα? Βέβαια, υπήρχαν κάποιες δυσκολίες λόγω χρηματικών που ζητούσαν οι γερμανικές ομάδες, αλλά τώρα αυτό έχει ξεπεραστεί και χαίρομαι που είμαι εδώ στο Ηράκλειο.
Σήμερα έπαιξε στο δεύτερο ημίχρονο σχεδόν ολόκληρο. Σε εμπιστεύτηκε ο Άγγε Γκέραλτ. Πες μου τις πρώτες εντυπώσεις σου από την ομάδα του Όφη και εν γέννη για το ελληνικό πρωτάθλημα, στο οποίο σήμερα πήρε πρώτη φορά μέρος. Βέβαια, για το ελληνικό πρωτάθλημα δεν θέλω να πω πάρα πολλά, γιατί δεν το γνωρίζω τόσο καλά. Είναι η πρώτη επίσημη εμφάνιση σε ελληνικό πρωτάθλημα. Προσωπικά θέλω να πω ότι οι πρώτες επαφές με το ελληνικό ποδόσφαιρο ήταν θετικές. Βέβαια, υπήρχαν και μερικές ενέργειες όχι τόσο καλές, αλλά υπήρχε και το άγχος προσωπικά για μένα, αφού μπήκα σε μια τελείως καινούργια ομάδα και υπήρχαν μερικές δυσκολίες. Αποθεώθηκε σήμερα από τους φιλάθλους του Όφη που βρέθηκαν εδώ στο γήπεδο του Ηρακλείου. Τι έχεις να τους διαμηνύσεις εν ώψη της συνέχειας, βέβαια, και τι έχεις να προσχεθείς γενικά στους Έλληνες φιλάθλους που σε παρακολούθησαν σήμερα για πρώτη φορά? Πιστεύω ότι η συνέχεια θα είναι πολύ πιο θετική και θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο του Ηρακλείου και του Όφη που με μεγάλη ζεστασιά με προσέλαβε εδώ στο γήπεδο και με έδωσε θάρρος. Συνήθως στην Ελλάδα στόχος των ποδοσφαιριστών και των εγχώριων αλλά και αυτών που έρχονται από το εξωτερικό είναι να πάρουν μια μεταγραφή στις μεγάλες ομάδες στο κέντρο, τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. Υπάρχει αυτό στο μυαλό σου ή είσαι ικανοποιημένος με τον Όφη και τι σκοπεύεις να κάνεις συνέχεια? Αυτά τα πράγματα τώρα δεν λέγονται, γιατί για μένα Όφη είναι πολύ μεγάλη ομάδα στην Ελλάδα. Συγκρίνω, βλέπω τις εγκαταστάσεις που υπάρχουν και μπορώ να σας πω ότι είναι στην Ευρώπη τα καλύτερα σωματεία ό,τι αφορά εγκαταστάσεις, περιβάλλον, οργάνωση και τα λοιπά. Όσον αφορά τα χρήματα? Τα χρήματα, ο λόγος δεν ήταν χρηματικός που ήρθα στην Ελλάδα, γιατί τα χρήματα που έβγαλα στη Γερμανία δεν μπορούσα να τα πάρω σε καμιά ομάδα στην Ελλάδα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Αυτά από το Ηράκλειο. Καλή επιτυχία στον ομογενή ποδοσφαιριστή του Όφη. Και περνάμε αμέσως στην Καβάλα. Πριν περάσουμε να παρακολουθήσουμε τα στιγμιότητα των αγώνων του Παναθηναϊκού με το Λεβαδιακό. Καλησπέρα, Σταύρο Βρανά. Καλησπέρα, Χάρη από την Καβάλα. Ένα-ένα. Δίπλα μου ο Νίκος Καδικιώτης. Τι θέλεις να μας ρωτήσεις, Χάρη? Ναι. Ένα-ένα τελικά. Ναι. Ένα-ένα. Δύσκολο παιχνίδι. Οι δραμηνοί φιλάθλοι ακόμη βρίσκονται στις εξέδρες του γηπέδου της Καβάλας. Ένα παιχνίδι όπου υπήρχαν πάρα πολλές αφισβητήσεις στο πρώτο μέρος. Οι καβαλιώτες ζήτησαν δύο φορές πέναλτι, άλλη μία φορά ζήτησαν οι δραμηνοί. Το τελικό αποτέλεσμα τελικά ήταν δίκαιο, κατά την άποψη τη δική μας. Άδικο και από τις δύο πλευρές στα αποδυτήρια. Μάλιστα, να ακούσουμε λοιπόν τις απόψεις του πρωταγωνιστή. Ναι. Να ακούσουμε Νίκο, τι έγινε με αυτή. Οπωσδήποτε το παιχνίδι αυτό το θέλαμε πάση θυσία, θέλαμε τους τρεις βαθμούς της νίκης για να ξεφύγουμε από τον πάτο της βαθμολογίας. Τώρα γιατί δεν κερδίσαμε, πιστεύω ότι φταίμε και κάπου εμείς. Ανταποδώσαμε μάλλον το παιχνίδι των φιλοξενουμένων. Ανταποδώσαμε λέγοντας, θέλω να πω ότι οι δραμηνοί ήρθαν εδώ να χαλάσουν παιχνίδι και όχι να φτιάξουμε, αποτέλεσμα να μας παρασύρουν και εμάς και να χάσουμε τους δύο πολύτιμους βαθμούς. Τι είναι αυτό που φταίει, Νίκο, και η Καβάλα δεν μπορεί να σταυρώσει νίκη? Για τη διαιτησία δεν θα μιλήσω, θα μιλήσω μόνο για τον κακό μας σε αυτό. Έχει ελπίδες η Καβάλα για να παραμείνει στο πρωτάθλημα? Τώρα τα πράγματα έχουν γίνει πάρα πολύ δύσκολα για μας. Μόνο με θάμα δηλαδή πιστεύω ότι θα σωθούμε, αλλά θα παλέψουμε. Τι να κάνουμε, το ποδόσφαιρο εξάλλου με το βαθμολογικό σύστημα των τριών βαθμών της νίκης. Πιστεύω ότι δίνει ελπίδες για σωτηρία. Μάλιστα. Μπορούμε να μιλάμε για σωτηρία. Αυτά, Σταύρο. Θα πρέπει να διακόψουμε εδώ πέρα για να προλάβουμε να δείξουμε και τα στιγμιότυπα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία και στην Καβάλα και καλό ταξίδι στο Σταύρο Βρανά. Περνάμε να δούμε τι ακριβώς, κυρίες και κύριοι, έγινε στο Ολυμπιακό Στάδιο, όπου ο Παναθηναϊκός συνέδρεψε τον Λεβαδιακό με 5-0. Ο Δόνης έξω από την περιοχή. Δόνης έκανε το γύρισμα. Ο Βαζέχα δεν πρόλαβε να πιάσει το σουτ. Κόπηκε τελευταία στιγμή από τον Κρύο. Δεν υπάρχει offside. Ο Μαραγκός μπαίνει μέσα στην περιοχή. Μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Το σουτ 1-0. 1-0 λοιπόν από τον Σπύρο Μαραγκός, το έκτο λεπτό, έκτο προς έβδομο λεπτό του πρώτου μέρους. Ο Σπύρος Μαραγκός πετυχαίνει το πρώτο γκολ για την ομάδα του. Όταν η άμυνα του Λεβαδιακού δεν τραβήχθηκε για το offside, ο Μαραγκός πήρε την μπάλα, την κοντρόλαρε. Μπήκε μες στην περιοχή και με το δεξί και ραπνοβόλησε τον Κατσιπάνο, γράφοντας το 7, το Παναθηναϊκός Λεβαδιακός 1-0. Φάουλ που έχει κερδίσει ο Λεβαδιακός, ο Τσάνας εκτελεί την μπάλα ψηλά. Έγινε εκεί η κεφαλιά, είναι κόρνερ, η κεφαλιά ήταν τελικά από τον Καλιτζάκη πριν η μπάλα φτάσει στο Λαγόνα. Λοιπόν, μεγάλη ευκαιρία για το Λεβαδιακό, αν και ο Παναθηναϊκός κινδύνεψε με αυτό το γκολ. Μπορέλη μπαίνει μέσα στην περιοχή, ο Αργεντίνος κάνει και το πλασέ out. Ο Κόιτς τώρα για τον Λεβαδιακό σε αντεπίθεση, η ομάδα του Λεβαδιακού. Η σέντρα έγινε από τον Κρύο, ο Κόιτς απευθείας στο σουτ, η μπάλα κόντρα ρε στον Κολιτσιδάκη, παραλίγο να έχουμε την ισοφάριση εδώ στο 46-47. Κόρνερ λοιπόν για τον Λεβαδιακό. Το εκτελεί ο Τσάνας. Η μπάλα ψηλά πήδησε για την κεφαλιά ο Σπύρος Ογκουλής στην αγκαλιά του Βάντσικη μπάλα. Να λοιπόν δεύτερη ευκαιρία για τον
Λεβαδιακό. Δύο λεπτά στο δεύτερο μέρος εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ένα φάουλ σε πολύ καλή θέση έχει κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Ο Μπορέλη θα το εκτελέσει απευθείας. Πλασαριστά. Πολύ καλή επέμβαση από τον Κατσιπάνο. Η μπάλα κόρνερ. Ο Γκουλής έκανε την μπαλιά. Ο Θεοχάρης κάνει το σούτ από μακριά. Πολύ καλή επέμβαση από τον Βάντσικ. Τραβιούνται όλοι για να μην υπάρξει offside. Έκανε τη σέντρα ο Μαραγκώση. Κεφαλιά από τον Ζουνίδη. Γκολ. 2-0 λοιπόν, ο Δόνης πανηγυρίζει. Είδαμε και τον Δόνη και τον Ουζουνίδη να σηκώνονται στον αέρα. Ξεγελαστήκαμε αρχικά. Ο Δόνης όμως ήταν αυτός που με το κεφάλι πέτυχε το δεύτερο γκολ για τον Παναθηναϊκό. Κέρδισε, νίκησε τον Κατσιπάνο για δεύτερη φορά. Παναθηναϊκός, Λεβαδιακός 2-0. Μπορέλη τώρα σε αυτή την αντεπίθεση για τον Παναθηναϊκό, για τον Λαγωνικάκη μέσα στην περιοχή. Παίζεται λέει ο κύριος Λικεσάς και ο κόσμος ξεσηκώνεται εδώ. Θα την ξαναδούμε αυτή τη φάση. Ήταν η παλιά του Μπορέλη για τον Λαγωνικάκη μέσα στην περιοχή. Ο Μαρτινέος προσπαθώντας να μαρκάρει τον Ανδρέα Λαγωνικάκη. Τον έριξε, έπεσε μόνο στο Λαγωνικάκη. Δεν μπορούμε να ξέρουμε όμως. Οι του Παναθηναϊκού ζήτησαν πέναλτι, ο διαιτητής δεν το έδωσε. Και εδώ έχουν αρχίσει έντονες αποδοκιμασίες εις βάρος του Θεσσαλονίκη ρέφερι. Και εδώ ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, ο κύριος Βαρδινογιάννης, όρθιος, έδειξε να έχει πολλές ενστάσεις για την προηγούμενη απόφαση του διαιτητή να μην δώσει το πέναλτι στο μαρκάρισμα του Μαρτινέου επί του Λαγωνικάκη. Μάρκος τώρα για τον Μπορέλη. Κρατάει την μπάλα ο Αργεντίνος. Πολύ ωραία, με πολύ ωραίες ενέργειες. Το πλασέ 3-0 από τον Βαζέχα. Ένα γκολ για Όσκαρ, θα μου επιτρέψετε να το χαρακτηρίσω. Όταν ο Μπορέλη πήρε την μπάλα, έκανε εκείνα τα λατινοαμερικάνικα που τόσο πολύ αρέσουν στον κόσμο. Έδωσε στον ξεμαρκάρι στο Βαζέχα, ο οποίος με άψογο αριστερό πλασέ νίκησε τον Κατσιπάνο. Παναθηναϊκός, Λεβαδιακός 3-0. Νιόπλιας. Ωραία στο Μαραγκό. Πάτησε ωραία την μπάλα ο Μαραγκός. Κάνει και το σουτ στην κλειστή γωνία του Κατσιπάνου, ο οποίος έπεσε και μπλόκαρε. Μαραγκός. Μπορέλη. Πάτησε ο Βαζέχα ωραία στο Μαραγκό και πάλι αυτός για τον Βαζέχα. Με τον τζαμπουκά του μπορούμε να πούμε ο Πολωνός πετυχαίνει το 4-0 για τον Παναθηναϊκό. Τον είδατε εκεί πως εκμεταλλεύτηκε την παλιά του Μαραγκού. Πήρε πολύ καλύτερη θέση το σώμα του από αυτό του Λαζάρου. Και βέβαια με την εκτελεστική του δυνότητα που τον διακρίνει τα χρόνια που είναι στη χώρα μας, πετυχαίνει το δεύτερο προσωπικό του γκολ. 4-0 ο Παναθηναϊκός στο Λεβαδιακό, σε ένα παιχνίδι που εξελίσσεται σε περίπατο στο δεύτερο μέρος. Μπαλιά από τον Μαραγκό, ωραία για τον Λαγωνικάκη. Ο Λαγωνικάκης μέσα στην περιοχή, αυτή τη φορά ο διαιτητής λέει πάλι παίζεται. Και ο Λαγωνικάκης, θεωρώντας τον εαυτό του για δεύτερη φορά αδικημένο, γυρίζει και κοιτάει όλο απορία τον διαιτητή. Μπορέλη, πολύ ωραία η παλιά του Δόνη και πάλι αυτός για τον Μπορέλη και πάλι ο Δόνης για τον Βαζέχα. 5-0 ο Παναθηναϊκός, hat-trick ο Πολωνός. Εκπληκτική είναι η εμφάνιση του Πολωνού και του Παναθηναϊκού στο δεύτερο ημίχρονο. Και πάλι αυτό το γκολ ποίημα, το ξαναβλέπετε. Βρήκε την μπάλα ο Μπορέλη. Ο Δόνης έγινε αποδέκτης της παλιάς του Αργεντίνου. Γύρισε στον Βαζέχα ο Πολωνός. Άψογο το κοντρόλ, άψογη εκτέλεση. Παναθηναϊκός Λεβαδιακός 5-0. Αυτά έγιναν στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, κυρίες και κύριοι. Θα συνδεθούμε με την Τούμπα αμέσως τώρα. Μετά τη σύνδεση θα παρακολουθήσουμε πώς ο ΠΑΟΚ συνέτριψε με 5-0 τη Λάρισα. Βαρύ σκορ για τους Λαρισινούς, εκπληκτική νίκη για τον ΠΑΟΚ. Ένα σκορ ο Γιάννη Πάγκο που αντικατοπτρίζει την εικόνα του παιχνιδιού έτσι όπως εξελίχθηκε σήμερα στην Τούμπα. Από πολύ νωρίς ο ΠΑΟΚ ήρθε στο γήπεδο να αποδείξει ότι πραγματικά δεν έχει επηρεαστεί τόσο από τον αποκλεισμό στο κύπελλο όσο και από την ήττα της προηγούμενης αγωνιστικής της Νέας Σμύρνη από τον Πανιόνιο. Βρήκε όμως απέναντί του και μία Λάρισα η οποία είναι αλήθεια πως ξέχασε την καλή απόδοση των δύο παιχνιδιών του κυπέλλου με τον Ηρακλή στα αποδυτήρια. Έχουμε την εντύπωση ότι ο Νίκος Μιχόπουλος, τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, δεν χρειάστηκε και να κάνει μπάνιο φεύγοντας από την Τούμπα. Άλλωστε δεν έχει δρώσει και καθόλου, δεν χρειάστηκε να προσπαθήσει. Βεβαίως ίδιο σκορ με τον Παναθηναϊκό και εδώ στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ. Δεν υπήρχε όμως κανένας που να έβαλε hat-trick. Σημεία αναφοράς όμως υπήρχαν και ήταν αρκετά. Ήταν η πρεμιέρα του Φαν Ρόι, ο Ολλανδός σήμερα έκανε την πρώτη του επίσημη στην Τούμπα και όταν αντικαταστάθηκε χειροκροτήθηκε. Τα πήγε πολύ καλά. Υπήρχε βεβαίως από την άλλη πλευρά το τεράστιο ερωτηματικό πριν την έναρξη των 90 λεπτών αν ο ΠΑΟΚ έχει επηρεαστεί από τον αποκλεισμό στο κύπελο. Τελικά όλα αυτά φαίνεται πως τα καλύπτει με μία λέξη το 5-0, σκορ με το οποίο υπέταξε ο ΠΑΟΚ την Λάρισα. Θα λέγαμε κερδίζοντας έτσι την κεκτημένη ταχύτητα την Λίαν απαραίτητη για το ντέρμπι της Τετάρτης με τον Άρη. Το αν είναι έτσι τα πράγματα ή όχι θα μας το πει τώρα ο Θόδωρος Αγοράκης, ο μέσος καβαλιώτης του ΠΑΟΚ, ήταν και αυτή την αγωνιστή από τους καλύτερους ασπρόμαυρους. Θόδωρου, πολύ γρήγορα
φροντίσατε να ξεπεράσετε τους ενδιασμούς για το αν σας έχει επηρεάσει ο αποκλεισμός από το κύπελο. Κοιτάξτε, ήταν για μας ένα δύσκολο παιχνίδι. Έπρεπε πάση θυσία να κερδίσουμε το παιχνίδι αυτό για να αποδείξουμε ότι όντως ο αποκλεισμός από το κύπελο ήταν ένα τυχαίο γεγονός. Σίγουρα η προσοχή μας τράφηκε τώρα μόνο στο πρωτάθλημα, να διεκδικήσουμε μια από τις τέσσερις πρώτες θέσεις για να βγούμε στην Ευρώπη. Και νομίζω ότι το σημερινό αποτέλεσμα έδειξε ότι όντως ήταν τυχαίος ο αποκλεισμός του κυπέλλου. Τελικά τι έγινε σήμερα, ήταν τόσο καλός ο ΠΑΟΚ ή βρήκε και έκανε απέναντι στη Θεσσαλική ομάδα? Κοιτάξτε, νομίζω ότι παίξαμε καλό ποδόσφαιρο, κυνηγήσαμε τον γκολ από την αρχή έτσι ώστε να μας ληφθούν τα πόδια, γιατί